Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ξεκινάει ένα βλογκάκι στο κανάλι μου. Περιμένω και ένα δέμα να έρθει, οπότε θα σας το δείξω. Είναι από μια συνδρομήτρια, οπότε μόλις έρθει θα σας το δείξω. Αποφάσισα να ανοίξω ένα μικρό βλογκάκι, δεν ξέρω αν θα είναι μεγάλο. Δεν έχω και πολύ χρόνο τις τελευταίες μέρες. Οπότε, ναι, θα προσπαθήσω να βγάλω ένα βιντεάκι σαν το προηγούμενο vlog που ήταν έτσι, σας έδειξα τι ήρθε και μετά τελείωσε κάπως απότομα, γιατί δεν έχω χρόνο με τη μικρή, τρέχουμε και δεν φτάνουμε, οπότε ναι, προσπαθώ και ελπίζω να τα καταφέρω. Αυτά λοιπόν, άρα σήμερα θα σας δείξω ένα δεματάκι που θα έρθει από συνδρομήτρια και θα δούμε τι άλλο. Έχει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ. Έχω σκάσει με τη ζακέτα αυτή τη στιγμή, αλλά μέσα που έχει έτσι σκιά και δεν έχουμε ανάψει ούτε air condition, ούτε το σομπάκι. Έχει έτσι λίγο δροσούλα, οπότε ναι, γι' αυτό φοράω τη ζακέτα. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ ήλιος και πάρα πολύ ζέστη. Τώρα κατάφερα να σας ανοίξω την κάμερα. Είχε έρθει ο κουμπάρος μας και ένας φίλος και καθόμασταν και έχει πάει μεσημέρι και σε λίγο θα κάτσουμε να φάμε. Θα κάνουμε μακαρόνια με κιμά και ο κουμπάρος μας έφερε αυτό εδώ για τη Λιδία. Ένα παιχνιδάκι, πάρτο. Έφερε κάτι πάνε για τη Λιδία, αυτές εδώ πέρα, αυτές εδώ, και έχει φέρει και κάτι ρούχα εδώ μέσα για τον Ανέστη, κάτι παντελόνια, οπότε ναι, αυτά. Και τώρα θα κάτσουμε να σας δείξω το δέμα που ήρθε από τη συνδρομήτρια. Έριξα εγώ μια ματίτσα, δεν άντεξα, το άνοιξα λίγο και είδα τι έχει μέσα, αλλά δεν άνοιξα τις συσκευασίες γιατί τα έχει καλά τυλιγμένα και περιποιημένα, οπότε ας τις σπάνες βρε Ανέστη, θέλω πάρε τις σπάνες. Οπότε θα τα ανοίξουμε τώρα μαζί με τις συσκευασίες και όλα για να σας δείξω και εσάς και να δω και εγώ τι έχει μέσα σε κάθε συσκευασία. Να δούμε λοιπόν τι έχει μέσα το πακέτο, να μην σας δείξω στοιχεία. Είναι αυτό εδώ το κουτί. Ορίστε. Είναι αρκετά μεγάλο. Οπότε πάμε να σας δείξω τι έχει μέσα. Και θα στείλω μήνυμα και σε λίγο στην κοπέλα γιατί δεν τις έχω στείλει ακόμα, δεν έχω προλάβει καν. Να δούμε και ένα-ένα τι έχει. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά πραγματάκια μέσα και πολύ περιποιημένα. Καταρχήν αυτό εδώ πέρα λέει Λιδία. Έχει κολλήσει μικρά τέτοια χαρτάκια, αυτά εδώ πέρα. Και έχει γράψει Λιδία και είναι για τη Λιδία, εννοείται. Να ανοίξω για να μπορέσω να σας δείξω. Είδα λίγο τι έχει μέσα εγώ πριν και ενθουσιάστηκα με αυτό που είδα. Κάθε φορά με το πακέτο σας με εκπλήσετε πραγματικά. Λέω, εντάξει, τι άλλο μπορούν να στείλουνε, δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Μαμά! Λοιπόν, έχει στείλει τέτοια μπισκοτάκια. Για τη Λιδία, ήθελε η γυναίκα να το στείλει το δέμα στα γενέθλιά της, ώστε να έχουμε βγάλει αυτά τα μπισκοτάκια και είναι και δώρο για τη Λιδία, αλλά δεν πρόλαβε λόγω όλων αυτών λογικά που γίνονται, οπότε δεν πρόλαβε. Και της έλεγα όσο συνέχεια δεν πειράζει και δεν πειράζει και στεναχωριότανε επειδή ήθελε να τα στείλει, αλλά ναι, και πάλι δεν πειράζει, το ίδιο είναι, έχει αυτό το λουλουδάκι, εδώ γράφει Λιδία. Πανέμορφο. Εδώ είναι μία πεταλουδίτσα. Θα τα δείξω όλα. Εδώ είναι το λάμδα με μία πεταλουδίτσα. Και εδώ το λάμδα με δύο πεταλουδίτσες.
Εδώ καρδούλα με το λάμδα, πεταλουδίτσα, δύο πανέμορφες καρδούλες. Αν έστι αρέσει, φανταστικά δεν είναι. Πιο πολύ το δεξί να σου πω την αλήθεια. Αυτά εδώ, όλα τέλεια είναι. Όχι από τις δύο καρδούλες εδώ. Ναι, και αυτό φοβερό. Είναι όλα τέλεια, όλα φανταστικά. Θα τα αφήσουμε στην άκρη και θα το δοκιμάσουμε κιόλας, εννοείται. Ενθουσιάστηκα που τα είδα πριν. Λοιπόν, και τώρα πάμε να τα ανοίξουμε ένα-ένα, γιατί τα έχει όλα πολύ περιποιημένα. Αυτό είναι το πρώτο. Γράφει πάνω ότι είναι το καθένα για τις ρομαντικές βραδιές σας. Παραξενεύτηκα όταν το διάβασα πριν και το άνοιξα και το είδα. Είναι αυτά εδώ πέρα τα... Κάτσε βρε! Τα πανέμορφα κεράκια. Είναι φοβερά, θέλω πραγματικά τώρα να ανοίξω να δω πώς είναι. Τι να αγάπη μου. Αχ, ρίξε όλες τις πάνες κάτω, Λιδία. Επειδή δεν μιλάω. Αχ, ρε Λιδία μου. Αφού της αρέσει. Να παίζεις με τις πάνες σου. Άμα καταφέρω και τα ανοίξω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ρεσό κεράκια, τα είδατε. Αλλά με αυτά επάνω. Και από μυρωδιά φανταστικά. Χάρισε μέσα στην κούτα. Από μυρωδιά φανταστικά. Έχει και με καρπούζι. Ανέστη, κοίτα. Τέλεια. Και με καρπούζι. Τα έχω λατρέψει. Θα μην περιμένεις και θα πάρεις τις αρέσεις το καρπούζι. Και με πορτοκάλι. Είναι φοβερά. Και από μυρωδιά τέλεια, θα τα ανάψουμε και θα τα δείτε σε βλογκάκι που θα τα δείχνουμε, εννοείται αυτό. Ανέστη, πάρτο και βάλω το πάλι μέσα για να μην καθυστερώ. Και έχει και αυτά μέσα για τις ρομαντικές βραδιές μας. Είναι αυτά εδώ τα κεράκια, δύο πεταλουδίτσες. Είναι φοβερές, απ' έξω μυρίζει, απ' έξω έχει ωραία μυρωδιά. Να τα ανοίξω, να τα δούμε και αυτά, πώς είναι, να τα πιάσουμε. Wow! Wow! Κοίτα, Ανέστη! Τεράστιο είναι αυτό! Τέλειο! Και ένα κεράκι το ανάβεις κανονικά εδώ έτσι. Είναι τέλειο! Πεταλούδα! Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κεριά και σίγουρα θα το έχει ακούσει. Και γι' αυτό και οι πεταλούδες και όλα αυτά εμένα μ' αρέσουν πολύ. Πάμε σε αυτό. Γούρι χειροποίητο για το 2021. Το είδα που το έγραφε, δεν έχω ανοίξει να δω εσωτερικά πως είναι, οπότε θα το δούμε τώρα μαζί αυτό. Πολύ περιποιημένο κουτί, Πάρα πολύ. Όλες οι κοπέλες όταν μου στέλνετε δέμα είναι όλα τόσο πολύ περιποιημένα. Για να ανοίξουμε. Αρώδη. ...2021 γράφει επάνω και είναι αυτό εδώ πέρα το ρόδι. Λοιπόν, το κρεμάσεις κάπως έτσι. Έτσι ακριβώς, αλλά όχι κάπως έτσι ακριβώς. Ορίστε. Απλά τώρα το έχω πάει αυτά προς τα πίσω για να το δείτε κι εσείς. Ορίστε. Πολύ ωραίο, Και έχει και το ματάκι επάνω, Πάρα πολύ ωραίο. Λιδία, έχει να το δείξει με αυτό, Πάμε σε αυτό εδώ πέρα, έχω χάσει τώρα κουπάτ για όμορφα μπισκότα. Είχα χάσει το χαρτάκι, βρε. Ναι. Κουπάτ για όμορφα μπισκότα, ναι, γιατί κάποια έχουν ξεκολλήσει. Για να το ανοίξουμε. Ούτε αυτό το έχω ανοίξει εγώ, ό,τι καταλαβαίνετε. Να δούμε. Για να κάνουμε ωραία μπισκοτάκια με σχεδιάκια. Πεταλούδες! Τέλεια! Είναι πραγματικά τέλεια. Θα κάνουμε μπισκότα με αυτά εδώ πέρα και θα σας δείξουμε. Είναι φοβερά. Φοβερά πραγματικά και μεγάλη και μικρή. Είναι τέλεια. Τέλεια. Ενθουσιάστηκα. Είναι φοβερά. Αυτό εδώ πέρα είναι καραμελίτσα. Σχέδιο. Είναι, λέει πάνω, για να είναι ζεστά τα ποδαράκια.
Οπότε για πάμε να ανοίξουμε να δούμε. Για να δούμε. Σας θα δείχνω και σιγά σιγά γιατί το βίντεο είναι βλογκάκι. Εντάξει, θα σας δείξουμε και το φαγάκι μας σε λίγο. Να τα απολαύσουμε, να τα δούμε όμορφα. Να μην βιαζόμαστε. Είναι φοβερές. Κάτσε να το κόψω, να μην τις χαλάσω. Είναι αυτό το ζευγάρι. Με γουρνάκια! Μιμτέλιες! Είναι τόσο γλυκές, είναι φοβερές, είναι τόσο χαριτωμένο πραγματικά. Κοίτα, ανοίγουν και αυτάκια, δεν μπορώ. Εγώ τρελαίνομαι με κάτι τέτοιο. Κοίτα, έχουν και αυτάκια. Αχ, είναι τέλειο, δεν μπορώ. Τα λάτρεψα, να ξέρεις. Τα λάτρεψα. Λοιπόν, τώρα που πάμε, αυτό το χαρτάκι από που έχει φύγει, από πριν. Πάμε εδώ. Γυναικεία περιποίηση. Αυτό γράφει επάνω. Για να δούμε. Έχει μέσα αυτό εδώ πέρα. Body peeling. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει και κόκκους μέσα. Μπορείτε να δείτε. Σε περίπτωση που το γνωρίζετε είναι αυτό εδώ. Άμα κάνει έτσι λίγο να το δείτε. Θα το δοκιμάσω σίγουρα. Από μυρωδιά είναι φοβερό, πραγματικά. Θα το δοκιμάσω. Εννοείται. Και έχει μέσα και δύο σαπουνάκια. Αυτά εδώ πέρα. Τα οποία έχουν φοβερή μυρωδιά. Φοβερή μυρωδιά. Τέλεια όλα. Πάμε, τι να πρωτανοίξουμε. Πάμε σε αυτό εδώ. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Γράφει επάνω. Αχ, μου αρέσει τόσο πολύ που έχει χαρτάκι επάνω και λέει τι είναι το καθένα. Πάμε εδώ να δούμε. Τι είναι? Αυτά είναι χειροποίητα σκουλαρικάκια. Πώς τα έχει φτιάξει η ίδια, δεν ξέρω αν τα έχει φτιάξει η ίδια. Είναι χειροποίητο σκουλαρίκι. Είναι από ύφασμα. Από ύφασμα. Αυτά εδώ πέρα έχει μέσα και ένα άλλο ζευγάρι. Αυτά εδώ τα αστεράκια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Εδώ έχει αυτά τα δύο ζευγάρια σκουλαρίκια στο κουτάκι. Εδώ μέσα έχει κρίκι που τους λατρεύω. Κρίκι που τους λατρεύω. Και μαύρη κρίκι. Τους λατρεύω τους κρίκους, να ξέρεις. Δεν ξέρω που το ξέρεις, γιατί για να το έστειλες το ξέρεις, δεν υπάρχει. Είναι φοβερή η κρίκη, τους λατρεύω. Πραγματικά τους λατρεύω. Ασημένιοι, πάρα πολύ ωραίοι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Μην χάσω τίποτα. Τι είναι αυτό? Σκουλαρίκι ίσως. Πες μου ότι αυτό φαντάζομαι κι εγώ. Υπερπαραγωγή είναι αυτό. Αυτό δεν είναι σκουλαρίκι. Αυτό είναι υπερπαραγωγή. Κοίτα, ναι. Τώρα έχουν κάτσει λίγο κι αυτά από το... Αυτό είναι τέλειο. Να το φορέσεις ειδική περίσταση, να βγεις έξω. Είναι φοβερό, το άλλο είναι λίγο πιο έτσι, θέλω να το φτιάξω. Είναι φοβερό. Τα βάζω πάλι μέσα. Και τους κρίκους και όλα, γιατί θέλω να το φτιάξω μετά, να μην τα σκορπίσω και τα ψάχνω. Τι άλλο, έχει και αυτό το κουτί μέσα. Για να δούμε. Που έχει μέσα αυτό εδώ το σακουλάκι. Έχει και άλλα σακουλάκια μέσα. Μμμ.
έχει αυτό εδώ το κολλιέ, το οποίο έχει έναν αστερία, και το άλλο ανέστα τι σου μοιάζει. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Θα μπορούσες να πεις που είναι κάτι σαν πλοκάμι. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάποιο σχεδιάκι τώρα τι είναι δεν ξέρω. Έχει και αυτό το σακουλάκι, το πουγγί μέσα, που λέω σακουλάκι τόση ώρα. Λιδία μου, τι κάνεις αγάπη μου, ανέστηκε τι κάνεις. Κοίτα, κοίτα Ανέστη. Πολύ ωραία. Φοβερό. Πόσο τέλειο. Πόσο τέλειο. Και η αλυσίδα και ο αστερίας. Εντάξει, αστερίες, πεταλούδες. Τι γίνεται, τι γίνεται, τι να πρώτο δω. Ενθουσιάζεται. Αυτό με το που το δεις και εσύ θα σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο σου ζωάκι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζώο? Για να δούμε. Κουβάγια! Δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Πόσο τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο, δεν το πιστεύω. Κοίτα και είναι και το κόκκινο εδώ μέσα, το βλέπεις. Αυτά επίσης τα σκουλαρίκια. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν πολύ τα μακριά σκουλαρίκια, όπως και η κρίκη. Και ένα τελευταίο πουγγί εδώ μέσα, που έχει μέσα ένα δαχτυλίδι. Ναι. Α, και αυτές οι λεπτές αλυσιδίτσες, πόσο μ' αρέσουνε. Έχει μέσα αυτή τη λεπτή αλυσιδίτσα, που μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτές οι λεπτές αλυσίδες είναι φοβερές και τόσο διακριτικές και τόσο όμορφες. Και έχει μπροστά αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι σαν ζάρι, αλλά είναι γυαλιστερό μαύρο. Και έχει και αυτό εδώ πέρα το δαχτυλίδι με ματάκι επάνω. Ανέστη, κοίτα. Έχει επάνω και ματάκι. Το βλέπεις. Είναι το μικρό λες, ναι. Φοβερό και τέλειο το κουτάκι μέσα για να μπορέσω να τα αποθηκεύσω. Είναι φοβερά. Μισό λεπτό να τα βάλω μέσα να μην τα χάσω. Δεν θέλω. Ορίστε. Με αυτό το κουτάκι εδώ. Και πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα, το οποίο λέει για μυρωδάτες μέρες. Για να δούμε αν υπομονώ να δω τι είναι. Με εκπλήσεις συνεχώς. Με το που ανοίγω κάτι. Για να δούμε. Έχει δύο μπουκαλάκια. Τα οποία... Body lotion σοκολάτα. Ανέστη, σοκολάτα. Άλλο που δεν θες. Πόπο, μυρίζει σοκολάτα. Και αυτό εδώ πέρα είναι πάλι... Το ίδιο είναι, απλά αυτό τι γράφει. Αυτό γράφει body lotion και αυτό είναι sour gel. Δηλαδή κάνουμε μπανάκι με αυτό εδώ. Πόπο. Εντάξει, τα λάτρεψα. Τα λάτρεψα και μετά το μπανάκι που κάνεις με αυτό εδώ πέρα. Βάζεις και την κρέμα σώματος και είναι φοβερά από μυρωδιά. Πραγματικά μπορείτε και να τα πάρετε, να τα αγοράσετε αυτά. Είναι τόσο τέλεια η μυρωδιά σοκολάτα. Πάμε σε αυτό εδώ πέρα, δύο πράγματα έχουν μείνει, δύο σακούλες για τις εξόδους μετά καραντίνας. Είναι αυτό εδώ πέρα. Για να δούμε. Είναι αυτή εδώ πέρα η μπλούζα. Της έριξα μια ματιά και πριν, λίγο έτσι από τη σακούλα. Κατάλαβα ότι είναι μπλούζα. Είναι αυτό το pullover. Ε, ναι. Είναι άσπρο, είναι φοβερό. Θα με δείτε να το φοράω σίγουρα. Γιατί είναι τέλειο. Το βλέπετε. Είναι φανταστικό και τόσο χουχουλιάρικο και τόσο ζεστό. Το λάτρεψα. Και
Έχει μέσα αυτό εδώ, αυτή η σακούλα. Είναι η Λίδια μου. Έχει αυτό εδώ, το οποίο είναι μπλούζο φόρεμα. Βλέπετε τη λεπτομέρεια που έχει εδώ πέρα. Και είναι αυτό εδώ. Έχει και το, στα χέρια αυτό εδώ πέρα. Θα με δείτε να το φοράω και αυτό, γιατί είναι καταπληκτικό. Τέλειο. Και πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Ανέστη, δεν είναι τέλειο το χρώμα. Και πηγαίνει και με τα μαλλιά μου. Ε? Είναι επειδή τι το ήξερα. Τι κάνεις, Λιδία? Τίποτα, απλά παίζει με το χρώμα. Λοιπόν. Να βάλει το χρώμα. Και πάμε και στο τελευταίο που έχει. Τι γράφει? Γράφει για τα κρύα βράδια. Λοιπόν, είδα τι είναι. Και μετά από όλα αυτά, λες δεν μπορεί να έχει στείλει και κάτι άλλο το οποίο θα είναι τόσο τέλειο και τόσο φανταστικό. Λοιπόν, είναι πιτζάμα, πάνω κάτω και τελείωσε το κουτί μας. Εδώ είναι που άνοιγα αυτά. Είναι τόσο ζεστή, φαίνεται τόσο ζεστή. Είναι αυτή εδώ πέρα η πιτζάμα. Κοίτα πόσο χουχουλιάρη και είναι. Κοίτα. Τους έχεις, αγάπη μου, τους έχεις πει ότι... Είμαι κρυουλιάρα. Όχι, δεν σας έχω πει ότι είμαι κρυουλιάρα και αντίθετα, επειδή εμένα πάλι με το αμάνικο, μου λένε δεν ζεσταίνεσαι να βάλεις μια ζακιτούλα, ξέρεις, ενώ πάντα ζεσταίνομαι, αλλά το βράδυ, εννοείται πως το βράδυ κρυώνω και... Θέλω τα ζεστά μου, τις ζακετούλες μου, τις πιτζαμούλες μου και όλα αυτά. Και είναι τόσο τέλειο. Τη μέρα δεν κρυώνει, εντάξει, φοράω μια ζακέτα και είμαι εντάξει. Γιατί έχουμε και πολύ ήλιο στη Ρόδο. Πάρα πολύ ζέστη. Το βράδυ όμως την έχει την υγρασία. Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι το πάνω και αυτό είναι το κάτω. Εντάξει. Θα με δείτε σε ένα vlog να φοράω μόνο αυτές τις πιτζάμες. Να το περιμένετε. Μη σου πω για κάποιο λόγο στο αγριανό και όλα. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε αύριο vlog, αλλά όταν κάνουμε το πρώτο vlog που θα κάνουμε τώρα αυτές τις μέρες, θα φοράω αυτές τις πιτζαμούλες εδώ πέρα, θα φοράω και αυτές τις καλτσούλες. Τελεία, και θα κάνουμε μπισκότα με τα αυτό εδώ πέρα της πεταλούδας. Τελείας, βρήκαμε θέμα. Μπιτζάμα με μπισκότα πεταλούδας. Τέλεια όλα. Φοβερά. Φοβερά. Λοιπόν, σας αφήνω προς το παρόν, γιατί μας έχει πάρει πάρα πολύ ώρα όλο αυτό το να σας τα δείξω. Θα τα συμμαζέψω, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το φαγάκι μας, γιατί πέρασε η ώρα πάρα πολύ σήμερα. Θα κάνουμε να φάμε και εννοείται θα σας δείξω. Έτοιμο και το φαγάκι μας, μακαρόνια με κιμά, μακαρόνια φιωγκάκια. Κιμά που έκανε ο Ανέστης και τυράκι τριμμένο και έτοιμο να φάμε. Άλλη μια φορά που θα κλείσω βιντεάκι με βρεγμένα μαλλιά. Ναι. Και θα κοιμηθώ με βρεγμένα μαλλιά για να μην χρησιμοποιήσω πιστολάκι και ξυπνήσω τη μικρή. Αυτά. Ναι. Λοιπόν, θα σας αφήνω. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε το δέμα που έστειλε η συνδρομήτρια. Εμείς θα το πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι.